Την ανακάλυψή του, η οποία είναι μοναδική στην επιστήμη, πάρα πολλά χρόνια στον χώρο της ιατρικής, δεν έχει βρεθεί μοντέλο έρευνας και μοντέλο προσωπικότητας, το οποίο εξηγεί τις ατομικές διαφορές στη συμπεριφορά, στη λειτουργία του εγκεφάλου, στην προσωπικότητα και στον οργανισμό, στη λειτουργία του σώματος. Είναι κλειδί πραγματικά για την εξατομικευμένη ιατρική. Δίνει πολλές λύσεις σε πολλές ασθένειες. Εγώ στον χώρο της ψυχιατρικής και της συμβουλευτικής σαφώς έχει μεγάλη βοήθεια, αλλά έχει να κάνει με πάρα πολλούς τομείς. Έχει για τον καρκίνο, έχει για όλες τις ιατρικές ασθένειες, οι οποίες σήμερα είναι μάστιγα στην εποχή μας και θεραπείες εξατομικευμένες δεν υπάρχουν. Έχουμε παρουσιάσει σε πολλά ιατρικά συνέδρια παγκόσμια. Ξεκινήσαμε από το Παγκόσμιο Συνέδριο Νευροεπιστημών, και συμπεριφορά στη Νέα Ορλεάνη, στην Αμερική, όπου βρήκε μεγάλη, ήταν παγκόσμιο συνέδριο, μεγάλη αναγνώριση η ανακάλυψη του κυρίου Γιώργου. Το συνέδριο ψυχιατρικής γενετικής, όπου μιλούσαμε για τις γενετικές διαφορές των ατόμων ανάλογα με τον τύπο τους, τους τρεις τύπους, τον α, το β και το γ. Πολλά μοντέλα στην ιατρική έχουν προσεγγίσει τη χρήση μοντέλων προσωπικότητας, αλλά κανένα δεν έχει εξηγήσει όλη τη λειτουργία μέχρι και το κύτταρο του κάθε τύπου. Μέχρι και το κύτταρο. Δεν μιλάμε μόνο τον εγκέφαλο ή δομές του οργανισμού του ανθρώπου. Και μάλιστα σε συνέδριο στην Ισπανία της εκπαίδευσης καινοτοπιών και εκπαίδευσης που βάλαμε συμμετοχή, εγκρίθηκε στις καινοτομίες. Ήταν παγκόσμιο συνέδριο που έγινε τον φθινόπωρο του 2012. Και πρόσφατα ο κύριος Γιώργος πήγε, ο κύριος Πασκαλίδης πήγε στο συνέδριο ιατρικής αεροδιαστημικής και ακραίων περιβαλλοντικών συνθήκων, που καταλαβαίνουμε ότι σε καταστάσεις στρες πόσο καλό είναι να γνωρίζει κάποιος πώς λειτουργεί ο οργανισμός του ανθρώπου.